Η εφορία εδώ και 5-6 χρόνια περίπου επικαιροποιεί ή συντάσσει νέες μελέτες για την ένταξη με έργων και μνημείων της Λέσβου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι την ίδια περίοδο, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο οποίο δίνεται τη δυνατότητα στο τομεακό πρόγραμμα του πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να συντάξει και να υλοποιήσει και μελέτες και έργα για μνημεία που χρήζουν ιδιαίτερες προστασίες. Ανάμεσα σε αυτά η υπηρεσία μας έχει προτείνει γύρω περίπου στα 10 έργα για τη Λέσβο και 4 έργα για τη Λίμνο και για τον Άγιο Ευστράτιο, προϋπολογισμό πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Για τη Λέσβο τώρα συντάζουμε τα τεχνικά δελτία. Το πρώτο έργο που θα καταθέσουμε είναι η αποκατάσταση του βορείου περιβόλου. Είναι το κομμάτι από τη Βυζαντινή Πύλη στο σημείο Δέλτα μέχρι τη Βυζαντινή Δεξαμενή. Ένα έργο προϋπολογισμού γύρω στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει εγκεκριμένη μελέτη. Ένα πολύ σημαντικό έργο που θα εκτελέσει η υπηρεσία μας είναι τα μονοπάτια της Ορθόδοξης Πίστης, που ουσιαστικά πρόκειται για 8 μεταβυζαντινούς, ιστοροβυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς της Λέσβο, ακολουθώντας διαδρομή από τον Δήμο της Μυτιλήνης, όπου εντάσσουμε το καθολικό του Παμεγίστων Ταξιαρχών στο κάτω τρίτος, και εν συνεχεία τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Παναγίας της Αγιάσου, και ακολουθούν μνημεία που προέρχονται κυρίως από το Δήμο της Δυτικής Λέσβου, όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος στην Ανεμότια, ο Άγιος Ιωάννης στο Κεράμι, ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Παπιανά, τα εισόδια της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Περιβολής, ο Άγιος Νικόλαος στην Πέτρα και τελικά ο Άγιος Νικόλαος στη Τζίθρα, προϋπολογισμού γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπου η εφορία θα πραγματοποιήσει πέρα από τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις των εκκλησιών αυτών και των μονών και διαδρομές τουριστικές, ώστε να μπορεί κανείς να ακολουθήσει μονοπάτια της Ορθόδοξης Πίστης στη Λέσβο και στον Δήμο της Μυτιλήνης, αλλά όσο και στο Δήμο της Δυτικής Λέσβου. Και νομίζουμε ένα πολύ σπουδαίο έργο που θα αναπτύξει και θα αναβαθμίσει έναν άλλον τουρισμό, το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό, που έχει ήδη μεγάλη ακμή στη Λέσβο. Το επόμενο έργο που εντάσσουμε με βάση συγκεκριμένων μελετών είναι η αποκατάσταση των 2 Οθωμανικών τζαμιών. Το ένα είναι στο Μεσαγρό και το άλλο στο Βαλιδέ, προϋπολογισμού γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Το Βαλιδέ τζαμί, να ξέρετε ότι θα στεγαστεί το Βυζαντινό Μουσείο και το Μουσείο της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Λέσβου. Από τους σεισμόπληκτους ναούς θα εντάξουμε την αποκατάσταση του Αγίου Νικολάου στο Πλωμάρι, όπως και του αντίστοιχου ναού τους που έχει πληγεί από το σεισμό στη Βρύσα. Είναι δύο πολύ σπουδαία μνημεία που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές. Ένα μεγάλο έργο που έχει ήδη εκπονήσει η μελέτη η υπηρεσία μας είναι για την επιθαλάτηση ατύχη του Κάσου της Μυτιλήνης. Είναι το παράκτιο τμήμα που υπάρχει από τον οικισμό της Επάνω Σκάλας μέχρι τη Φωκιότρυπα, που είναι σε κατάσταση διάλυσης. Οπότε θα ολοκληρωθεί όλη η μελέτη ανάδειξης και διαμόρφωσης του ΚΟΑΤΟ Κάστρου. Ένα πολύ δύσκολο έργο, επειδή θα γίνεται μέσα στη θάλασσα, θα γίνεται η αναστήλωση, προϋπολογισμού γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και τελικά έχουμε το σημαντικό έργο που θέλουμε να κάνουμε στο Μόλυβο, που είναι η διαμόρφωση της υπαίθριας σκηνής, η οποία είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση διατήρησης, για να πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως και η αναστήλωση του πύργου P7 του Μεσαιωνικού Κάστρου, που ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει αποσταλεί προς το Υπουργείο για έγκριση. Είναι οι 7 αυτοί πύργοι που υπάρχουν περιμετρικά του κάστρου, οι οποίοι θα αποκατασταθούν και θα ανασυλλωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά έργα, μεγάλης τεχνικής εμβέλειας και θα υλοποιηθούν μέσα σε χρονικό διάστημα 3 έως 4 ετών. Δηλαδή, ευελπιστούμε ότι μέχρι το 2024 θα έχουν υλοποιηθεί τα έργα αυτά και θα αναβαθμίσουν γενικότερα περιοχές αναξιοποίητες μέχρι σήμερα της Λέσβου. Η εφορία μας, το πρώτο έργο που ενέταξε ήδη με τεχνικό δελτίο που υπέβαλε στο Υπουργείο, ήταν η αποκατάσταση του Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Ευστράτιο, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου, όπως και το έργο της αποκατάστασης του νοτίου προμαχώνα του κάστρου της Λίμνου, την αποκατάσταση του δυτικού τομέα της Πολιόχνης, του αταπρανή του αρχαιολογικού χώρου του Εδώ των Καβύρων,
Και τέλος, τον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας με υποδομές που γίνονται στο αρχαίο θέατρο προκειμένου να γίνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.